Λίγες μέρες νωρίτερα, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην προπαγάνδα του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία βέβαια πήρε άμεση απάντηση από τους χιλιάδες διαδηλωτές που βρίσκονταν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και μαζί τους βέβαια βρισκόμασταν κι εμείς. Μας είπε ότι η δική του πρόταση διακυβέρνησης, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η μοναδική κοστολογημένη πρόταση μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπε ότι είναι η μοναδική πρόταση που δεν θα φέρει τη χώρα πάλι στη χρεοκοπία, που δεν θα την οδηγήσει στα μνημόνια και τη λιτότητά του. Με άλλα λόγια, μας είπε ξανά λιτότητα για να μην έρθει η λιτότητα. Βέβαια, διέπραξε και τη γνωστή λαθροκυρία που διαπράττουν αναγκαστικά όλα τα κόμματα του συστήματος, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε όταν βρίσκονται στη θέση της αντιπολίτευσης. Ταύτισε την επίτευξη των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου με τη βελτίωση της θέσης του λαού, με την αύξηση δήθεν των εισοδημάτων, ακόμα και με την μείωση των ανισοτήτων, όπως είπε. Βεβαίως, αν κοιτάξει κανείς πίσω από τα παχιά λόγια του κυρίου Μητσοτάκη, θα δει ποια είναι η ουσία της πολιτικής που εφαρμόζει σήμερα αυτός και πριν από αυτόν οι άλλοι. Γιατί η ουσία της πολιτικής τους είναι απλή. Νέες επενδυτικές ευκαιρίες και νέα κέρδη για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, νέες θυσίες την ίδια ώρα για τους εργαζόμενους. Για να παραφράσουμε τον Μπρεχτ, με τα μνημόνια και την κρίση ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα, μετά τα μνημόνια και με την ανάπτυξη ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.